Bestandteil Europas und der Europäischen Union. Für mich ist nicht vorstellbar, dass die Hoffnung auf eine friedliche, gute Zukunft Europas erfolgt ohne Kriegsführung. Για όλους αυτούς τους λόγους, όλοι εμείς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μέσα και στην Ευρωζώνη, είναι να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε αυτό το μέλλον, κάτι το οποίο οδηγεί τη σημερινή γενιά στο να έχει προβλήματα. Η οικονομική κρίση δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργήσαμε εμείς οι δύο, ας πούμε. Δεν τη δημιούργησαν και οι άνθρωποι τους οποίους μπόρεσα να γνωρίσω σήμερα στα πλαίσια των κοινωνικών πρωτοβουλειών μέσα στα νοσοκομεία της χώρας. Δεν προκλήθηκε από όλους τους εργαζόμενους, από όλα τα παιδιά, από όλους τους συνταξιούχους. Αλλά όλοι αυτοί περιμένουν και απαιτούν από εμάς πρώτον ότι θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες πολιτικής μέσα στην Ευρώπη. Ζητούν από εμάς να μην υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία οδηγούν στο δισεκατομμύρια να απαιτούνται για την, από την Ευρώπη για να μπορέσουν οι οικονομικοί κύκλοι μέσα σε ένα βαθμό να εξισορροπηθούν. Δισεκατομμύρια, το οποίο ήταν πολύ καλύτερο να τα είχαμε βάλει σε θέματα εκπαίδευσης, σε επένδυση οικονομίας, να υπάρξει καλύτερος ανταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα μεταξύ των λαών και πάνω απ' όλα στον χώρο της υγείας. Ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας λίγο πάνω από το 2008, όταν προσπαθήσαμε εμείς να αντιταχθούμε στο ρεύμα. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε, να προσαρμόσουμε και να τροποποιήσουμε. Και δεν μπορέσαμε να βγούμε και δεν θα βγούμε από την κρίση όσο η ανεργία είναι τόσο ψηλή, όσο νέοι άνθρωποι δεν βρίσκουν απασχόληση, τόσο τα κοινωνικά συστήματα επαπειλούν να καταστραφούν. Μόνο κοινικοί, οι οποίοι πραγματικά σκέπτονται μόνο το δικό τους ίδιο όφελος, λένε έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Όποιος αγαπά τους ανθρώπους γνωρίζει ότι είμαστε μέσα στην κρίση, μέσα σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα τίθεται το ερώτημα, θα μπορέσουμε σεβόμενοι και αλληλοσεβόμενοι τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος Ιουνίου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία η οποία θα επιτρέψει και στην Ελλάδα να επιμηκυνθεί το πρόγραμμα, ότι να μπορέσουν να γίνουν τα επόμενα βήματα και τα επόμενα βήματα να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο να δώσει μια ανάσα και μια δυνατότητα για 2, 3 ή 5 χρόνια και να μην έχουμε αυτή την αέναη συζήτηση κάθε μήνα και κάθε μέρα τι θα γίνει με την Ελλάδα την επόμενη μέρα. Όποιος ενδιαφέρεται για τις επενδύσεις, όπως ξέρει ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας σημαίνει ότι κανείς μπορεί να ζήσει από τη δουλειά του, αυτός θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι συμβεί. Οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν την ελπίδα να βρουν μια δουλειά, πρέπει να ξέρουν ότι πραγματικά θα είμαστε για λόγους ανθρωπιστικούς, για λόγους ειρήνης. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αγνοήσουμε τη δυνατότητα του να βρούμε μια λύση. Μια λύση που δεν την έχουμε ακόμα. Χρειαζόμαστε τις διαπραγματεύσεις των επομένων ημερών. Πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση μέχρι το επόμενο σύνοδο κορυφής για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή λύση, έναν κοινό δρόμο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε δημόσια για το ένα ή το άλλο σημείο. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν από τους θεσμούς, πρέπει να γίνουν από την ελληνική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει πολιτικός να το θέλει κανείς. Πρέπει να θέλει ένα αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Και ξέρω ότι ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, ο πρόεδρος της Επιτροπής, είναι ένας πεπισμένος Ευρωπαίος, ο οποίος θέλει ένα αποτέλεσμα. Και μπορώ μόνο να υποσχεθώ ότι σε σένα και σε εκείνον ότι τις επόμενες μέρες όπου απαιτείται να βρεθεί ένα συμβιβασμός θα σας υποστηρίξω και τους δύο πλήρως, γιατί είμαι απόλυτα πεπισμένος. Είμαι πεπισμένος ότι όποιος έχει βγάλει τα σωστά συμπεράσματα από καταστάσεις πολέμου, μίσους, δικτατοριών μέσα στην Ευρώπη θα βγάλει τα σωστά συμπεράσματα από την ιστορία. Είναι εκείνος ο οποίος θα ζητήσει σεβασμό, αλληλεγγύη, υποστηρίξη
υποστήριξη και όντως τις επόμενες μέρες πρέπει σε ένα πολύ ρεαλιστικό επίπεδο, λειτουργικό επίπεδο να κάνουμε πάρα πολλά. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος, μπορώ να πω ως αυστριακός καγκελάριος, ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις και είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα το έχουμε και στις δύσκολες μέρες οι οποίες θα ακολουθήσουν και τις επόμενες μέρες θα το διευρύνουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, όλα τα καλά. Μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις από αυστριακά μέσα και δύο ερωτήσεις από ελληνικά μέσα. Πρώτη ερώτηση. Zwei Fragen aus Griechisch. Okay. Mein Name ist Kurt Seinitz, Kronenzeitung Wien. Seinitz, από τη Süddeutsche. Κύριε Πρωθυπουργέ, εάν τις επόμενες μέρες πραμόλα αυτά δεν υπάρξει λύση, αδιαφόρος του ποια θα είναι αυτή η λύση, η λύση αυτή πρέπει να είναι ένας συμβιβασμός, μια συμβιβαστική λύση. Και στην περίπτωση αυτή και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει όλα αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί παραμονές των εκλογών να κάνει κάποιες διαγραφές και να καταλάβει και να πει ότι μερικά πράγματα δεν μπορεί να υλοποιηθούν. Σκέφτεστε προκειμένου πιθανόν να προχωρήσετε σε ένα δημοψήφισμα ώστε να ακούσετε τη γνώμη του κόσμου εάν υπάρξει μια τέτοια συμβιβαστική λύση και να πετύχετε την πλειοψηφία. Η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει εκλεγεί προσφάτως. Έχει λάβει συγκεκριμένη εντολή από τον ελληνικό λαό να διαπραγματευτεί με τους εταίρους προκειμένου να διαμορφώσει μια βιώσιμη, να φέρει μια βιώσιμη συμφωνία, οικονομικά βιώσιμη, και να διαμορφώσει και όρους κοινωνικής βιωσιμότητας σε μια χώρα που τα τελευταία 5 χρόνια έχει χάσει το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της από ένα πρόγραμμα διάσωσης που δεν κατάφερε να φέρει θετικά αποτελέσματα. Η ελληνική κυβέρνηση θα κρίνει την όποια κατάληξη των διαπραγματεύσεων με κριτήριο την οικονομική βιωσιμότητα της λύσης που θα προταθεί και βεβαίως με κριτήριο την κοινωνική αποδοχή αυτής της πρότασης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι στο μυαλό μας η επιλογή του να καλέσουμε εκ νέου τον ελληνικό λαό να αποφανθεί, διότι ο ελληνικός λαός έχει δώσει την απόφασή του με σαφήνεια στις 25 του Δεκέμβρη. Συνεπώς, μπροστά μας έχουμε μονάχα μία επιλογή, να υπάρξει μία λύση η οποία θα είναι οικονομικά βιώσιμη και άρα θα μπορεί να γίνει αποδεχτή από την ελληνική κυβέρνηση και κατ' επέκταση από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Αν δεν υπάρξει μια τέτοια λύση, τότε η κυβέρνηση θα είναι αυτή που θα αναλάβει να διαχειριστεί, σε συνεργασία φυσικά με την θεσμική συγκρότηση της χώρας, το Κοινοβούλιο, θα αναλάβει να πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις. Δεν είμαι από αυτούς που δεν συνηθίζω να παίρνω δύσκολες αποφάσεις. Και δεν είμαι από αυτούς που θέλω τη δύσκολη στιγμή να πετάω την μπάλα στην εξέδρα ή να ρίχνω την ευθύνη αλλού. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι σε περίπτωση που έχουμε έναν έντιμο συμβιβασμό και μια βιώσιμη λύση, εγώ και οι συνεργάτες μου, η ελληνική κυβέρνηση που εκλέχθηκε πρόσφατα τον ελληνικό λαό, θα αναλάβει το κόστος να σηκώσει αυτή τη συμφωνία και να τη φέρει σπέρας. Σε περίπτωση που δεν έχουμε έναν έντιμο συμβιβασμό και μια οικονομικά βιώσιμη λύση, πάλι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα αναλάβουμε την ευθύνη να πούμε το μεγάλο όχι στη συνέχεια μιας καταστροφικής πολιτικής για την Ελλάδα. Wahrnehmen Nein seitens Griechenlands zu sagen. Ich möchte Herrn. Η λιτότητα μετά από 5 χρόνια στην Ελλάδα, κύριε Καγκελάρη, έχει κυριολεκτικά, θα με επιτραπεί η φράση, τσακίσει στον ελληνικό λαό. Βλέπουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένουν στην ίδια συνταγή, στη συνταγή της λιτότητας. Μήπως είναι η ώρα να αλλάξει αυτή η συνταγή, γιατί διαφορετικά πώς θα έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα?
και τη λιτότητα την οποία επιβάλλεται συνεχώς. Και κάτι άλλο, κύριε Καγκελάρη. Αν προτίθεστε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία εσείς τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τις επόμενες μέρες όντως θα υποστηρίξω οτιδήποτε θα οδηγεί σε ένα συμβιβασμό. Εμείς από κοινού μιλήσαμε εντελεχώς και μπήκαμε σε βάθος και πήρα μια πληθώρα από πολύ σημαντικές πληροφορίες εμπροκειμένες. Εγώ είμαι πεπισμένος και από καρδιάς θα κάνω αυτή την προσπάθεια να βρω ένα συμβιβασμό ο οποίος πραγματικά να σέβεται και τις δύο πλευρές. Θα ήθελα όμως να πω κάτι όσον αφορά τα προβλήματα αυτά τα οποία οδήγησαν σε μείωση και όλα τα σχετικά. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από την κρίση πρέπει να επενδύσει κανείς και αυτό πρέπει να το κάνει κανείς. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να κάνει οριζόντιες περικοπές, γιατί οι οριζόντιες περικοπές δεν έχουν να κάνουν τίποτα με κοινωνία. Και ανάληψη ευθύνης. Είναι μια κριτική την οποία κάνω και εγώ σε μια τέτοιου είδους πολιτική η οποία πραγματικά θεωρεί ότι οι μειώσεις είναι το παν. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι θέμα των επενδύσεων και οι επενδύσεις είναι μια απάντηση την οποία δεν μπορεί να δώσει κανείς απλώς και μόνο εάν πει ορίστε έχω ένα προϋπολογισμό, κάνω μειώσεις και θα φτάσω σε ένα συμπέρασμα. Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε μια διαφορετική πολιτική και το λέω για όλη την Ευρώπη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι και πράγματα που πρέπει να κάνω εγώ στη δική μου την πατρίδα. Ότι εκεί όπου πραγματικά το κράτος δικαίου θα πρέπει να υποστηριχθεί, θα πρέπει να υπάρξει καταπολέμηση των αδικιών, καταπολέμηση των απατών. Πού είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν στείλει τα λεφτά στην Ελβετία, να είμαστε σίγουροι ότι τα έχουν φορολογήσει, ότι λειτουργούν οι φορολογικές και οι οικονομικές αρχές και ότι πάνω απ' όλα υπάρχει καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι δική μας ευθύνη. Άρα θα πρέπει πραγματικά όταν μιλάμε το να κόβουμε και να περικόπτουμε από τους φτωχούς, θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο το οποίο να λέγεται καταπολέμηση των εγκληματικών διαδικασιών, το οποίο να οδηγήσει σε αναθεωρήσεις. Και δεν θα υπάρξει αναγέννηση και αναθεώρηση αν κάποιος φοβάται να πάει σε ένα νοσοκομείο γιατί δεν έχει ασφάλεια υγείας. Ναι, αλλά υπάρξει μία αναθεώρηση από οικονομικής πλευράς η οποία θα ρωτήσει μπορεί όντως πραγματικά όλοι και πληρώνουν όλοι πραγματικά τις φόρους τους ή αν πραγματικά ο ένας ή ο άλλος μπορεί να σωθεί σε κάποιες οάσεις φοροαπολογών στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν η καταπολέμηση των αταστεριών και των εγκλημάτων στην Ευρώπη είναι κάτι δύσκολο το οποίο απαιτούν οι εποχοί μας, όπου μας προκαλούν οι εποχές μας και δεν μπορεί να λέει ο καθένας δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρέπει κανείς κάτι να κάνει, πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και με όλη του τη δύναμη. Yeah, erlaubt. Kann ich hören? Markus Werner vom Steuerlandbüro der Bundesgrenzsicherheitsminister. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εσάς, κύριε Καγκελάριε, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων οι οποίες γίνονται. Το θέμα είναι τι θα γίνει με το σύστημα των συντάξεων. Έχουμε ακούσει ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει δυνατότητα ενός συμβιβασμού εμπροκειμένου εάν πραγματικά οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε δεν ισχύουν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχει νόημα πραγματικά να μην περικοπούν οι πολύ μικρές συντάξεις, οι περιορισμένες συντάξεις. Αυτό είναι μια προσωπική πεποίθηση την οποία έχω. Διότι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σύνταξη και εγώ κοιτάω αυτή τη στιγμή τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να μπορεί να ζήσει. Να το πω έτσι χοντρικά. Αλλά πρέπει να προτείνει κανείς κάτι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που να
έχει καταστήσει σαφές ότι είναι σε θέση να έχει έσοδα. Και εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι πήρα κάποιες πληροφορίες οι οποίες μου λένε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση εν προκειμένου κάνει τέτοιες προτάσεις και θέλει να υποβάλει. Όπως η Αυστρία με την Ελβετία έχει φτάσει σε κάποια συμφωνία, έτσι θέλει, μου είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, και η Ελβετία να φτάσει και έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο σε μια συμφωνία με την Ελβετία. Άρα υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Εγώ προσωπικά πιστεύω να βρούμε πολύ καλύτερες λύσεις από αυτές οι οποίες υπάρχουν, ώστε να μην διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τη φτώχεια και την ανεργία. Το ερώτημα το οποίο τώρα θέτεται όσον αφορά τις πληρωμές και ποιο είναι το πρόγραμμα το οποίο θα βρούμε για να δώσουμε μια ανάσα, αυτό για να υπάρξει και μια σταθερότητα, για να υπάρχουν οι επενδύσεις, αυτό είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Και εδώ ακριβώς εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα μέσο πρόθεσμο διάστημα για την Ελλάδα, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να φύγει από αυτή την μηνιαία, για να μην πω, εβδομαδιαία κρίση. Ο κύριος Γαλιατσάτος από τη Real News. Κύριε Καγιέ. Κύριε Καγκελάρια, από ό,τι καταλάβατε, φαντάζομαι, από τη συνομιλία που είχατε με τον Πρωθυπουργό, ότι η ελληνική πλευρά έχει φτάσει στα όρια της σε ό,τι αφορά τις παραχωρήσεις που μπορεί να κάνει. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι οποίοι επιμένουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ορίσατε ως ορίζοντα την 25η Ιουνίου, που είναι η Σύνοδος Κορυφής. Μέχρι τότε υπάρχουν διάφορα Eurogroup. Ποια θα είναι η στάση της Αυστρίας στα Eurogroup αυτά? Γιατί ξέρουμε ότι ο Υπουργός σας των Οικονομικών έχει μάλλον διαφορετικές απόψεις από τις δικές σας σε ό,τι αφορά την αυστηρότητα του προγράμματος. Also, Frau Claude Juncker, mit dem ich auch einige Gespräche geführt habe. Κύριο Σόιμπλε, με τον οποίο έχω συζητήσει πολλαπλώς, έχει τη σωστή θέση όσον αφορά την ανάγκη του να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση πρόταση. Ο κύριος Πρωθυπουργός μου είπε πώς ακριβώς καταλαβαίνει αυτή τη σύγκληση απόψεων, τηρώντας και μια ισορροπία σε κοινωνικά θέματα, και να βρει μια δρόμο ο οποίος να είναι λειτουργικός, χωρίς να αυξήσει το θέμα της φτώχειας και της ένδειας. Δεν βλέπω τη λύση μπροστά μου αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι πεπισμένος ότι αν θέλουμε κάτι, έχουμε πολύ καλές δυνατότητες. Τώρα, η ημερομηνία της Συνόδου Κορυφής για να βρεθεί μια πραγματική λύση για την επιμήκυση του προγράμματος προκύπτει από το γεγονός ότι ορισμένα κράτη πρέπει να περάσουν μια τέτοια απόφαση μέσα από το Κοινοβούλιο. Μας μένει η Παρασκευή, η Δευτέρα και η Τρίτη μόνο. Η Αυστρία προκειμένου χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται αυτό το χρόνο. Η Αυστρία μπορεί, εάν την επόμενη Πέμπτη φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, πολύ γρήγορα εμπροκειμένου να φτάσει σε ένα θετικό συμπέρασμα. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς πιστεύω ότι, επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, δεν είναι θέμα το τι θα κάνουμε εμείς στην Αυστρία. Είναι όμως θέμα διαδικασιών σε διάφορα άλλα κράτη, όπου πραγματικά πρέπει να περάσει μέσα από το Κοινοβούλιο αυτή η απόφαση. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε χρήση αυτού του χρόνου. Λοιπόν, σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με το Μέγαρο Μαξίμου, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις.